Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και ελπίζοντας να συμβάλλω σε μια ιστορική συζήτηση που άνοιξε γύρω από τα εκλογικά δικαιώματα των γυναικών. Θέλω να πω, ευπρόσδεκτη συζήτηση βέβαια, θέλω να πω ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι γυναίκες για βουλευτικές εκλογές, σε βουλευτικές εκλογές ψηφίζουν το 1944 στις εκλογές στην Ελεύθερη Ελλάδα, όπου εκλέγεται η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης. Εκλέγονται 5 γυναίκες, αξίζει να ακουστούν στη σημερινή Ελληνική Βουλή τα ονόματά τους. Είναι η Μάχη Μαυρουδή, η Φωτεινή Φιλιππίδου, η Χρύσα Χατζηβασιλείου, η Μαρία Σβόλου και η Κέτη Νησιρίου Ζεύγου. Αυτές είναι οι πρώτες Ελληνίδες γυναίκες βουλευτές, με κάθε σεβασμό βεβαίως στη μνήμη της Ελένης Σκούρα. Ξέρετε, αυτή δεν είναι η ιστορία σύμφωνα με το ΚΚΕ. Είναι η πραγματική νεότερη ελληνική ιστορία. Και αυτήν την ιστορία και την υποστηρίζει και την τιμά και την υπηρετεί το προσφάτως ανακαινισθέν Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στους Χωρισχάδες της Ευρυτανίας, τα εγγένεια μάλιστα του οποίου έκανε ο ίδιος ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο κύριος Στασούλας. Τώρα, ξεκινώ με τις τροπολογίες. Ξεκινώ με την τροπολογία που έφερε ο κύριος Σκρέκας και να πω επιγραμματικά ότι στην ουσία πρόκειται για μέτρα κυριολεκτικά ασπιρίνες για έναν ο οποίος έχει μια πολύ βαριά ασθένεια. Θα βοηθήσουν, αλλά πάρα πολύ λίγο. Δεν θα αντιταχθούμε σε αυτές τις ρυθμίσεις του κυρίου Σκρέκα, θα ψηφίσουμε παρόν, αλλά θέλουμε να σταθούμε λιγάκι στο τέταρτο άρθρο, στο τέταρτο κομμάτι της τροπολογίας, που αφορά την υγεία, όπου για μια ακόμα φορά και με την επίκληση αυτών των λεγόμενων εκτάκτων αναγκών της πανδημίας, αντί να αναπτυχθεί στη χώρα μας ο αναγκαίος εκείνος αριθμός μονάδων αιμοκάθαρσης που χρειάζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η κυβέρνηση τι κάνει? Στέλνει πελάτες έτοιμους στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Φυσικά πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Και παρακάτω, στο δεύτερο κομμάτι του τέταρτου άρθρου αυτής της τροπολογίας, αντί να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι που καλύπτουν έτσι και αλλιώς πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις βαριά υποστελεχωμένες δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας, τι κάνει η κυβέρνηση, ό,τι έκαναν και προηγούμενες, δηλαδή παρατείνει την εργασιακή ομοιρία αυτών. Ξέρετε, δεν θα αντιταχθούμε ούτε σε αυτό. Θα ψηφίσουμε και σε αυτό παρόν για τη στημένη πρώτη περίπτωση, έστω και έτσι, έστω και με αυτόν τον ανορθόδοξο για μας τρόπο, βοηθούνται αυτοί οι άποροι και ανασφάλιστοι αιμοκαθερόμενοι που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, όπως είπαμε, στο δημόσιο σύστημα υγείας, και γιατί στη δεύτερη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα παράτασης, έστω, της εργασιακής σχέσης κάποιων ανθρώπων, παρά το ότι δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη τροπολογία για την πυροσβεστική, θέλουμε να διευκρινίσουμε εδώ ότι η διαχρονική θέση του κόμματός μας, του ΚΚΕ, είναι ο αποχαρακτηρισμός του πυροσβεστικού σώματος από κάθε είδους στρατιωτικό χαρακτηριστικό, είτε αφορά στη δομή του, είτε αφορά στην αποστολή του, είτε στην λειτουργία του προσωπικού του. Θεωρούμε ότι η πυροσβεστική πρέπει να οργανωθεί ως μια πολιτική υπηρεσία του δημοσίου, με τις παρεχόμενες υπηρεσίες βεβαίως να έχουν έναν καθαρά κοινωνικό προσανατολισμό και άρα και μια αντίστοιχη ως προς αυτό δομή. Θεωρούμε ότι αυτό συμφέρει και το κοινωνικό σύνολο, συμφέρει και το προσωπικό της πυροσβεστικής. Η σημερινή κυβερνητική τροπολογία, την οποία παρουσίασε εδώ ο κύριος Τουρνάς, κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Και το λέμε αυτό γιατί δίπλα σε αυτό το καταστροφικό υπόβαθρο που δημιουργεί αυτή η διαχρονική υποχρηματοδότηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που οδηγεί βέβαια και σε μια απίστευτη υποστελέχωση, η κυβέρνηση σήμερα τι προσπαθεί να κάνει?
αποπειράται να ενισχύσει τη στρατιωτική δομή αυτής της υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα αποπροσανατολίζει και από την κύρια αποστολή αυτού του σώματος, εμπλέκοντάς το βαθύτερα στους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Θα καταψηφίσουμε αυτήν την τροπολογία, διευκρινίζοντας ότι στο τέταρτο άρθρο αυτής της τροπολογίας, γιατί είναι, ξέρετε, πολλά άρθρα μαζί, ετερόκλητα, θέλω να, αυτό που αφορά στις μεταβατικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, θέλουμε να πούμε ότι προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, κύριε Πρόεδρε, με τις μετακινήσεις προσωπικού των μεταφερόμενων υπηρεσιών. Εάν ερχόταν αυτοτελώς αυτό το κομμάτι ως τροπολογία, δεν θα το καταψηφίζαμε, θα ψηφίζαμε παρόν. Θέλουμε αυτό να διευκρινιστεί. Τώρα, ως προς το νομοσχέδιο, δύο λόγια, νομίζω ότι ακούστηκαν πάρα πολλά, τοποθετηθήκαμε, φωτίστηκαν όλες οι πλευρές. Θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι επιβεβαιώνεται η κριτική μας και, και από την όλη συζήτηση που έγινε εδώ, γιατί τελικά αντί για αναβάθμιση σπουδών με σύγχρονα επαρκή και εξοπλισμένα εργαστήρια προβλέπεται μια απλή συνένωση, συνέργεια όπως θέλετε πείτε το, ήδη όμως απαρχαιωμένων κτηριακών υποδομών, γιατί δεν είναι μόνο κύριε Υπουργέ ο εξοπλισμός, είναι και οι ίδιες οι υποδομές αυτές καθ' αυτές, αντί για πιστοποίηση μέσα στο πτυχίο θα συνεχιστεί ο ίδιος δρόμος της απαξίωσης του πτυχίου και της μετατροπής του σε ένα προσόν που για να γίνει πτυχίο θα πρέπει να επαναπιστοποιηθεί με την πληρωμή βεβαίως του ανάλογου παραβόλου στον ΕΟΠΕΠ. Αντί για μόνιμο προσωπικό θα έχουμε τους χιλιάδες αναπληρωτές και το κυριότερο, αντί για μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση θα έχουμε δεξιότητες με ημερομηνία λήξης. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε επί της αρχής, το ξαναλέμε, το νομοσχέδιο.